Απόψε λοιπόν στα Τρίκαλα, μετά από την καραντίνα που έβγαλα το δεύτερο βιβλίο μου, κυκλοφόρησε το τρίτο μου βιβλίο από τις ΑΟΜΕΓΑ εκδόσεις. Είναι μια ποιητική συλλογή με ερωτικά ποίηματα, ονομάζεται Έρωτα Παράκληση Προστακτική και ευελπιστώ να αγαπηθεί και από το τρικαλινό κοινό, όπως αγαπήθηκε και στην πρώτη παρουσίαση και από τις κριτικές που έχουμε λάβει ήδη. Και είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που πάλι σε αυτόν τον τόπο καταφέρνω να βγάλω ακόμα ένα λογοτεχνικό πόνημα. Είναι μια ποιητική συλλογή αρκετά τολμηρή. Αφορά ερωτικά ποίηματα, αλλά ο έρωτας έχει πάρα πολλές εκφάνσεις. Έχει μέσα και την απογοήτευση και τη μελαγχολία και την αγάπη και την συντροφικότητα. Οπότε αυτό πραγματεύουμε σε αυτά τα ποίηματα. Είναι ποίηματα μαζεμένα από ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για μια περίοδο χρόνων, όπου κάποια στιγμή ορίμασε όλο αυτό σαν σκέψη και μετά από προτροπή φιλονομότεχνων ποιητών, αποφάσισα να τα μαζέψω και να κάνω την προσπάθειά μου να δω πώς θα μπορούσε να κυκλοφορήσει. Και τελικά φιλοξενείται στο πλούσιο κατάλογο των εκδόσεων ΑΟΜΕΓΑ των Αθηνών. Κάτι άλλο που μπορούμε να ανακοινώσουμε, που να ετοιμάζεις? Πολύ σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα συλλογικό έργο που είναι έργο της καραντίνας, με 39 λογοτέχνες που συμμετείχαν από Ελλάδα, Κύπρο, Ελβετία, Αγγλία. Είναι ό,τι μας άγγιξε μέσα στην καραντίνα, θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Ελκυστής. Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να το παρουσιάσουμε εδώ, ελπίζω ναι. Πάντως θα έχουμε νεότερα, θα σας ενημερώσω. Τέλεια. Μόλις με το καλό κυκλοφορήσει. Καλή επιτυχία, ευχαριστώ πολύ. Πάρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι η Άννα Παλαιοδήμου. Είμαι εδώ σήμερα για την παρουσίαση βιβλίου της Κατερίνας Ευαγγέλου Κίσα, Έρωτα Παράκληση Προστακτική. Είναι μια ποιητική συλλογή την οποία παρουσιάσαμε πριν από 2 εβδομάδες και στο Μουζάκι. Πρόκειται για μια συλλογή ερωτικών ποιημάτων, τα οποία καλό θα ήταν, παρόλο που η ποίηση είναι γενικά ένα δύσκολο είδος, να διαβάσουμε όλοι. Σίγουρα όλοι θα βρούμε κάποιους στίχους ή κάποια ολόκληρα ποίηματα τα οποία θα μας συγκινήσουν βαθιά. Εύχομαι μία όμορφη βραδιά σήμερα στην παρουσίαση. Καλησπέρα. Έχω τη χαρά να βρίσκομαι εδώ απόψε στην παρουσίαση της ποιητικής συλλογής της Κατερίνας Ευαγγέλου Κίσα, Έρωτα Παράκληση Προστακτική, μία συλλογή που αποτελείται από ερωτικά ποίηματα. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και να γραφτεί ένα βιβλίο στις μέρες μας είναι αρκετά δύσκολο, και θα έλεγα πόσο αξίζει να διαβαστεί. Γιατί αυτός που θα το πιάσει να το διαβάσει ο αναγνώστης έχει αρκετά να κερδίσει. Κάτι που είναι και δύσκολο, μάλλον όχι δύσκολο, κάτι που στις μέρες μας δυστυχώς πολλοί δεν διαβάζουν. Η παράκληση είναι της Νεφέλης Μαρίνας Ρούσκα, του Εξοφύλου και του Οφιστόφυλου. Θα σας ξεκινήσω λίγο παράδοξα τη σημερινή μας παρουσίαση, λέγοντας το εξής. Επειδή έχουν συμβεί διάφορα πράγματα στον χώρο της λογοτεχνίας παγκοσμίως φέτος, διάφορα δυσάρεστα πράγματα που έχουν να κάνουν με λογοκριτική και επί της ουσίας με στέρηση της ελευθερίας του λόγου, θα αναφερθώ σε ένα σχόλιο που πολύ εύστοχα έκανε ο φίλος συγγραφέας Χρήστος Αρμάντο Γέζος και ταυτίζομαι με αυτή την άποψη, ότι αναφερόμενος επί της ουσίας και κριτικάροντας τους λεγόμενους sensitivity readers, δηλαδή θα υπάρχουν επιμελητές οι οποίοι θα διαβάζουν με προσέκτωση βιβλία και θα αποφασίζουν τι θα κόβουν και τι θα ράβουν αναλόγως με τι θεωρούν ορθό ότι δεν φύγει και δεν προσβάλλει τίποτα. Και πάνω σε αυτό λοιπόν τοποθετήθηκε και είπε ότι δεν έχει καμία χρησιμότητα, κανένα νόημα η τέχνη όταν τη σιρουπώνουμε και την καμουφλάρουμε για να μην ενοχλήσει. Μια επηρεασμένη τέχνη δημιουργεί μια πλαστή εικόνα της κοινωνίας, κρύβει τις ανθρώπινες αστοχίες. Σπούδασε κοινωνιολογία και management organizational behavior. Επί σειρά ετών εργάστηκε σε θέσεις ευθύνης σε πολυεθνικές εταιρείες. Από το Μάρτιο του 2016 λειτουργεί ως διευθύντρια τη λογοτεχνική στο σελίδα λόγου γραφής.
Έχει συμμετάσχει σε 6 συλλογικά έργα των εκδόσεων Γαβριλίδης, Ρώμη και άλλων. Κείμενα και ποίηματά της έχουν δημοσιευθεί στα λογοτεχνικά περιοδικά Εμβόλυμο και το Κοράλι, καθώς και σε πολλούς λογοτεχνικούς ιστότοπους. Όνομη πορεία, που όμως κάτι τις ενώνει όλες μεταξύ τους, θα έλεγα πως είναι δεμένες με ένα αόρατο νήμα. Από την πρώτη στιγμή που το έπιασε στα χέρια, θα έλεγα όχι ότι το διάβασα, αλλά το ρούφιξα. Στη μοναξιά μου, στην ησυχία μου, μη μου ταράζετε τα λιμνάζοντα ύδατα. Ξέρετε με πόσο κόπο τα κρατώ ατάραχα. Μην πέφτετε σαν πέτρα κατά μισής στο κέντρο μου και έπειτα χάνεστε σε ένα βυθό απροσέγγιστο, αφήνοντάς με να σπαράζω σε κύκλους ομόκεντρος γύρω από την απουσία σας. Δώσ' μου φιλί στο μάγουλο, αβίαστο, να λαχταρίσω των χιλιών σου τη θερμότητα. Άσε με στην παλάμη μου ένα χάδι σου, να λογαριάσω του έρωτά μας τις αποκλήσεις. Κλείσε τα μάτια μου, ότι φαντάσου μας, να σε σπαράζω στις ημέρας την πρωί. Να φιλήσω και